ήθελα να το δοκιμάσω, ήθελα να δω και τις δυνάμεις μου, τα όρια μου. Ξεκίνητο το πήρα το 2009, ένα Ε36 2,5 λίτρο αυτόματο. Αυτό το αμάξι το έχω 3,5 χρόνια στην κατοχή μου, είναι το πρώτο μου ξεκίνητο στην ουσία αυτό το αμάξι. Καλό θα είναι να ξεκινήσουν με ένα σχετικά φθηνό project, ούτως ώστε να μάθουν και το αυτοκίνητο και τα όρια τους και την οδήγησή τους. Το συνέστημα που έχεις την ώρα που μπαίνεις μέσα στην πίστα, είτε είναι για track day, είτε είναι για αγώνα, είτε για διπλό, για οτιδήποτε, νομίζω ότι αυτό δεν θα μου περάσει το μικρόβιο ποτέ. Πέρα από το μικρόβιο, είναι άθλημα κανονικό. Το drift θαρώ ότι είναι το κατάλληλο άθλημα για κάποιον που θέλει να προσφέρει θέαμα. Προπόνηση είτε στα βαθμολογημένα που τρέχεις μόνος σου με το διπλό πέρασμα είναι ότι σίγουρα η αδρεναλίνη είναι πολύ πιο ανεβασμένη. Σε βοηθάει γιατί βελτιώνεις τα ανακλαστικά σου, βλέπεις το αμάξι, το μαθαίνεις καλύτερα. Είναι το πρώτο μου track day και σίγουρα δεν θα χάσω ούτε ένα στόχο ζωής, γι' αυτό και με κράτησε τη ζωή και να την παλέψω και για να προσπαθήσω ακόμα περισσότερο, ότι κάποια στιγμή θα μπω στις πίστες, θα στήσω ένα αγωνιστικό και θα κάνω αυτό που γουστάρω. Δηλαδή με το που ξεκίνησα να τρέχω είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν θα δύσκολα να σταματήσω να το κάνω. Να είσαι πιο τυπικό στον δρόμο, γιατί έρχεσαι εδώ, ξεθυμένεις και πας στον δρόμο σαν κύριος, όπως πρέπει, σαν άνθρωπος. Τρέμουν τα πόδια, χτυπάει η καρδιά δυνατά, αλλά με το που πάρεις την πρώτη στροφή, εντάξει, ξεχνάσεις τα πάντα και λες εδώ είμαστε. Το ευχαριστήθηκα απίστευτα, αισθάνομαι καλύτερα και από το σπίτι μου και το μόνο σίγουρο είναι θα επιδιώξω με κάθε τρόπο να ξαναβρεθώ στις πίστες. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου οδηγό για αρχή, δεν το θεωρώ γρήγορο οδηγό, αλλά θέλω κάποια στιγμή να γίνω θεαματικός οδηγός. Πασατεμπάκι, πιστικάκι, άλλος! Λέγεται Πασατέμπο, πιστικάκι, λιόσφορο. Βάρα το κουπί. Πασατέμπο, πιστικάκια!